Αμπελόνισσες λένε. Ναι, συγγνώμη, να το πάω από την αρχή. Αμπελόνισσες λένε. Τα αμπέλια μαζί με τη σωλή. Οι αμπελόνισσες με τη σωλή. Συγγνώμη, λίγο. Από το μέρος που ξεκίνησα, οι αμπελόνες είναι μαζί με τους ελαιώνες, οπότε αυτό είναι από μόνο του μια συνταγή. Η ελιά μπορεί να γίνει ένα έδεσμα με κρασί. Βγαίνει ένα ιδιαίτερο πειραγμένο γλυκό κουταλιού. Την εποχή βέβαια που έγινε, ήταν πρωτοποριακό, μιλάμε για 7 χρόνια πίσω. Τώρα έχουμε προχωρήσει σε άλλη διάσταση, είναι πια εξοικειωμένοι οι καταναλωτές με τη συνταγή, την λένε και παραδοσιακή πια. Πλέον είναι απλωμένη η ελιά καλαμών από την ίδια συνταγή πάνω σε μια πλάκα πιπεράτη σοκολατένια. Είναι ένα πολύ νόστιμο καρέ, πολύ όμορφο, που ψάχνουμε να βρούμε το ιδανικό απεριτίφ ή κρασί που το συνοδεύει. Το τριαντάφυλλο που βάζουν στην αρχή στα αμπέλια, αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κόνσεπτ, έγινε πετιμέζι με ροδόνερο, ένα πολύ ωραίο προϊόν. Είναι ζελέ, σαν φρουί ζελέ, πετιμέζι με ροδόνερο. Και βγαίνει ένα επιδόρπιο που δεν έχει θερμίδες, δεν έχει, δεν παχαίνει, κάνει καλό στην επιδερμίδα, αντί για οποιοδήποτε άλλο φρουί ζελέ, αυτό είναι ένα πολύ δροσιστικό. Και το έχουμε δουλέψει και με διάφορους μάγειρες, με θαλασσινά, με μανιτάρια, με κρέας. Είναι ένα σύγχρονο πετιμέζι σε άλλη μορφή. Καταπληκτικό. Η κορινθιακή σταφίδα είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, γιατί αφού όλα γίνονται γλυκά κουταλιού, η κορινθιακή σταφίδα γιατί δεν γίνεται και γιατί δεν τρώμε κορινθιακή σταφίδα. Άρα πάμε στο πείραμα. Η κορινθιακή σταφίδα είναι εύκολο να γίνει γλυκό κουταλιού, αλλά θέλει και κάτι άλλο. Άρα μήπως θέλει ούζο, για παράδειγμα, γιατί πού ήτανε, τι ήταν η κορινθιακή σταφίδα, ήταν ένα νόμισμα κάποτε. Γινόταν ένα μεγάλο εμπόριο γύρω από αυτήν. Οι λιμενεργάτες έπιναν ούζα όσο περίμεναν, άρα για να δούμε, πάει, πάει και παραπάει. Σε μία εκδρομή που πήγαμε σε ένα δάσος κοντά στην Αττική, είδα ότι είχε πολλές μέλισσες στα κορνοφόρα, τα κοίταξα λίγο, περπατήσαμε, το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα και άρα αφού έχει πολλές μέλισσες στα κουκουνάρια, άρα γιατί να μην τρώγονται. Και αφού το μέλι από κορνοφόρα είναι από τα πιο νόστιμα μέλια, άρα μάλλον γίνεται γλυκό κουταλιού, μάλλον είναι βρόσιμο. Μάζεψα λίγα, γύρισα σπίτι, έκανα ένα ελαφρύ σιρόπι. Ήταν ήδη το πρώτο δείγμα από γλυκό κουταλιού κουκουνάρι. Άρχισα να ψάχνω βιβλιογραφίες, πράγματι είναι βρόσιμο. Δεν ξέρω ακόμα λεπτομέρειες, δεν το έχω δουλέψει επιπλέον, αλλά δεν ξέρω να πω για τις βιταμίνες ή για τη διατροφική του αξία, αλλά είναι πανέμορφο. Είναι ξινό, στυφό, γλυκό, λίγο αλμυρό. Μοσχοβολάει μέλι, ενώ δεν έχω βάλει στη συνταγή. Και πιστεύω ότι στο μέλλον θα το ξαναδούμε μπροστά μας.